Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Φιλιππίδη. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Διάβασα τις δηλώσεις που κάνατε νωρίτερα, μάλλον εχθές, όπου είπατε ότι η αγορά δεν δούλεψε, παραδούλεψαν κάποια μαγαζιά σε συγκεκριμένους δρόμους. Έτσι. Αυτό ακριβώς είπα, γιατί επιτέλους θα πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αγορά. Mm-hmm. Αγορά σημαίνει όλη η αγορά, τουλάχιστον για μας, για τον Εμπορικό Σύλλογο. Όταν μας ρωτάνε για την αγορά, επειδή εκπροσωπούμε όλο τον κόσμο και όχι συγκεκριμένους δρόμους, mm-hmm. είμαστε υποχρεωμένοι να μιλάμε για όλους. Άρα, εμείς σαν Εμπορικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης, αυτό που είδαμε χθες είναι το γεγονός ότι η αγορά δεν δούλεψε, δούλεψε όμως ένα συγκεκριμένο δρόμο και καλά κιόλας. Αυτή μισκή. Είναι η εικόνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί να σου πω κάτι, τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, προσπαθούν να περάσουν μια άλλη άποψη. Ποια είναι αυτή η άποψη? Παίρνουν εικόνα από ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ενός συγκεκριμένου δρόμου, mm-hmm. στο οποίο πάντα έχει πάρα πολύ κόσμο, είτε είναι καθημερινή, είτε Κυριακή, είτε οτιδήποτε. Το παρουσιάζουν και μιλάνε για μια αγορά που πήγε πάρα πολύ καλά. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι η αγορά της πόλης της Θεσσαλονίκης έχει 6.500 μαγαζιά mm-hmm. και τα συγκεκριμένα μαγαζιά τα οποία δούλεψαν δεν ξεπερνάνε τα 200. Άρα, εμείς σαν Εμπορικό Σύλλογο είμαστε υποχρεωμένοι να βγάλουμε το συνολικό αποτέλεσμα της αγοράς όταν μας ρωτάνε για αγορά. Αν μας ρωτούσαν για συγκεκριμένο δρόμο, θα στείλαμε το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου δρόμου, πραγματικά είναι θετικό. Άρα, κύριε Φιλιππίδη, πού καταλήγουμε στο ότι αυτές οι Κυριακές ενδιάμεσες δεν έχει νόημα να ανοίγουν τα καταστήματα ή ποια έχει νόημα για 200 μαγαζιά και μπορούν οι υπόλοιποι άνθρωποι να κλείνουν τα μαγαζιά γιατί δεν τους συμφέρει? Αυτές οι Κυριακές είναι στοχευμένες. Στοχεύουν συγκεκριμένα μαγαζιά και συγκεκριμένους χώρους. Εδώ τώρα πια πέσαν οι μάσκες και επιτέλους ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε και αν αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις για την αγορά ή αν παίρνουν αποφάσεις για συγκεκριμένες. Για συγκεκριμένες εταιρείες. Αυτή είναι η αλήθεια. Είστε κατηγορηματικός πάντως, κύριε Πρόεδρε. Πώς είπατε? Είστε κατηγορηματικός, λέω. Λέτε πραγματικά ότι έτσι είναι. Μόνο ένας δρόμος δουλεύει, μόνο κάποια μαγαζιά δουλεύουν. Από εκεί και πέρα. Θα σας πω αμέσως. Εμείς για το θέμα των Κυριακών, με απόφαση του συνόλου σχεδόν των επιχειρήσεων, δηλαδή αυτών που συμμετείχαν σε μία κάλπη που είχαμε βάλει στον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στις 2 και 3 Ιουλίου, έχουμε μία απόφαση η οποία μας λέει κατά 96,5% όχι στις Κυριακές. Ναι, ναι. Εμείς αυτό είμαστε υποχρεωμένοι σαν θεσμός να το σεβαστούμε. Ανεξάρτητα τι έχει ο καθένας στο μυαλό του μέσα σε ένα διοικητικό συμβούλιο ή ο πρόεδρος τι μπορεί να έχει στο μυαλό του, είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να δεχτούμε τη βούληση του κόσμου. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Οι δημοκρατίες λειτουργούν με τη γνώμη των πολλών. Κατ' επέκταση λοιπόν λέμε όχι στις Κυριακές, γιατί μας είπε όχι το 96,5% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν λειτουργούμε. Δεν μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις από μόνοι μας γιατί αισθανόμαστε σοφοί κάποια στιγμή ή γιατί νομίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο με δική μας φιλοσοφία. Πώς θα γίνει? Ο κόσμος μας λέει όχι, οι εμπλεκόμενοι λένε όχι και εμείς λέμε όχι κατά ανάγκη. Οι καιρικές συνθήκες, κύριε Πρόεδρε, έπαιξαν ρόλο κατά την άποψή σας? Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή μέρα χθες. Mm-hmm. Είχαμε το φεστιβάλ κινηματογράφου, μην το ξεχνάτε, ήταν ένα σημαντικό mm-hmm. γεγονός mm-hmm. για την πόλη και ο κόσμος κατευθύνθηκε προς το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και γι' αυτό. Και παράλληλα βοήθησαν οι καιρικές συνθήκες, βοήθησε ότι ήταν η δεύτερη μέρα των εκτόσεων, όπως και πέρυσι. Αυτή η συγκεκριμένη Κυριακή ήταν η καλύτερη Κυριακή από τις 10 Κυριακές που δούλεψε η Θεσσαλονίκη. Φυσικά πάντα σας μιλάω με γνώμονα το συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Δηλαδή ένα συγκεκριμένο κεντρικό κομμάτι της πόλης της Θεσσαλονίκης. Όχι το ιστορικό κέντρο της πόλης, για να ξέρουμε τι λέμε. Ναι. Τη Τζιμισκή λέμε. Τη Τζιμισκή λέμε και ένα κομμάτι της Τζιμισκής, όχι όλη τη Τζιμισκή, mm-hmm. γιατί η Τζιμισκή ξεκινάει από την Παύλου Μελά, από το σημείο που συναντιέται με την Παύλου Μελά και φτάνει μέχρι τα δικαστήρια. Mm-hmm. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Το 1/3 της Τζιμισκής, για αυτό το κομμάτι μιλάμε. Μάλιστα. Με τα συγκεκριμένα πολυκαταστήματα θα συμπληρώσω εγώ, κύριε Πρόεδρε. Ονόματα δεν λέμε, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλουμε να πούμε. Όχι, υπήρχαν και ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες γενιάζουν με αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίοι και αυτοί δουλέψαν καλά. Στο συγκεκριμένο σημείο δουλέψαν καλά. Είχε πάρα πολύ κόσμο η πόλη. Ανεξάρτητα όμως, αν εμείς μετρήσαμε, στους 10 που περπατούσαν στην πόλη για να μην
Έχω και λαθασμένη εικόνα. Πόσοι αγοράζουν. Δύο. Μετρήσαμε δύο σακούλες. Mm-hmm. Δύο σακούλες. Δηλαδή δύο στους 10 ψωνίσανε. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να έχει αντίθετη άποψη, θα πρέπει να μας αποδείξει ότι κάναμε λάθος στο μέτρημα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλώς σας απόγευμα. Καλό απόγευμα.